Λοιπόν, θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με το μπάσκετ του Άρη σε αυτό το μισάωρο και θα ασχοληθούμε με το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, το Μάικλ Κάιζερ. Γιάννη Παραπονιάρη. Λοιπόν, όπως προαναγγείλαμε, θα έχουμε στην παρέα μας εδώ τηλεφωνικά τον εκπρόσωπο του παίκτη, τον Αλέξανδρο τον Παπασιώπη, ο οποίος θα μας μιλήσει έτσι, θα μας δώσει κάποια στοιχεία παραπάνω για τον νέο forward center του Άρη, ο οποίος από εχθές ανήκει και πλέον επίσημα στο δυναμικό του Άρη. Άλεξ, καλησπέρα από το Λίμπερο, τι κάνεις? Καλησπέρα, Γιάννη. Είσαι καλά? Καλησπέρα και σε όλους και σε εσένα και στον Νίκο και στους ακροατές σας. Όλα καλά, πολύ καλά, δόξα Θεώ. Είσαι ακόμα Θεσσαλονίκη ή πήρες τα πήγαμε στο Las Vegas για το Summer League του NBA, παρέα με τον coach Αγγέλου εκεί. Επιστρέψαμε. Δεν έχει άλλες διακοπές για μας. Αυτές είναι οι διακοπές και δουλειά. Κατάλαβα. Εντάξει, τώρα είναι και η περίοδος τέτοια που στη δική σας τη δουλειά είναι πάρα πολύ έντονη η δραστηριότητα, η κινητικότητα. Λοιπόν, Άλεξ, χθες είχαμε την ανακοίνωση της συμφωνίας του Άρη με τον Μάικ Κάιζερ, ένα παιδί το οποίο άφησε θετικότατες εντυπώσεις με την φανέλα της Κίμης που τον είδαμε να αγωνίζεται την φετινή σεζόν. Τράβηξε λίγο παραπάνω, είναι η αλήθεια, χρονικά η συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά ο επιμένων νικά νομίζω στην συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι με αρκετή υπομονή, με συνεχόμενες επαφές μεταξύ των δύο πλευρών, τελικά επήλθε η οριστική συμφωνία. Ναι, ισχύει ότι δεν ήταν μια εύκολη περίπτωση. Καλώς κακώς, όπως είπες, ο Κάι ήταν ένα παιδί που είχε μια πολύ θετική παρουσία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό ήταν φυσιολογικό να προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων και της χώρας και φυσικά και από άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, γιατί γνωρίζουμε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ένα πολύ σεβαστό πρωτάθλημα διεθνώς. Με συντονισμένες ενέργειες θεωρώ όλων των ανθρώπων του Άρη και με την επιθυμία τη δική μας, να το πω για να είμαι ειλικρινής, γιατί πιστεύουμε ότι στο πρόγραμμα του Άρη και με την καθοδήγηση του coach Αγγέλου το παιδί μπορεί να βγάλει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που έχει δείξει. Έλειφε τελικά από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές αυτή η απόφαση και ελπίζω να δικαιωθούμε όλοι στο τέλος. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι αρχικά υπήρχε μία απόσταση όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, αλλά δεν ήταν πολύ μεγάλη, οπότε φαντάζομαι ότι με αμοιβαίες υποχωρήσεις, έτσι, με καλή θέληση, γιατί και στις πρώτες κουβέντες που είχαν γίνει, το ρεπορτάζ τουλάχιστον αυτό ανέφερε, ότι είχε διαπιστωθεί κοινή διάθεση για συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, οπότε από τη στιγμή που το θέλανε και οι δύο, ήταν επόμενο να γεφυρωθεί και αυτή η μικρή διαφορά που υπήρχε και στο οικονομικό. Εντάξει, το οικονομικό πάντα παίζει το ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάντα είναι λογικό κάθε πλευρά να προσπαθεί να πετύχει το καλύτερο δυνατό, να προφυλάξει τα συμφέροντά της. Σημασία δεν έχει τώρα τόσο το τι συνέβη. Είναι λογικό, τώρα μην κρυβόμαστε και οι παίκτες, να κάνουν κάποιες δεύτερες σκέψεις, όχι μόνο σε τέφορα τον Κάιζερ, νομίζω. Φυσικά. Ότι πολλές άλλες περιπτώσεις, και δηλαδή Jones έγινε με ευτυχή τελικά κατάληξη, έγινε σχετικά serial. Φυσικά. Άλλες περιπτώσεις που διαβάζαμε από τα ρεπορτάζ, όπως του Μπρέι, με αρνητική αυτή τη φορά κατάληξη. Εντάξει, στις μεταγραφές και στις διαπραγματεύσεις συμβαίνουν αυτά. Παίρνει καιρό ώστε να ερημάσει η ιδέα στο μυαλό του κάθε παίκτη. Θέλει να δει την αξία του στην αγορά, τις επιλογές του. Και νομίζω και γενικά και αυτές οι κινήσεις και αυτή η κίνηση που έγινε με τον Jones μέτρησε στο μυαλό του Κάι. Μίλησαν και μεταξύ τους και είχαμε αυτή την κατάληξη που τελικά είχαμε, το να είναι και οι δύο
Θεσσαλονίκη για τον Άρη. Είναι πολύ σημαντικό γενικότερα για τους, για τους ξένους, για τους Αμερικάνους αθλητές να έχουν και συμπαίκτες ομοεθνείς τους, δηλαδή μπορεί αυτή η διαδικασία να τους βοηθήσει να ενταχθούν πιο εύκολα στο σύνολο της ομάδας. Και ο Θαντ Μακφάντεν, ένα παιδί που επίσης το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, καθώς τον εκπροσωπείς, νομίζω ότι έβαλε και αυτό το χεράκι του για την τελική απόφαση του Κάιζερ, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ακούγεται λίγο ξύμορο με το ΘΑΤ να έχει χαρακτηριστεί λόγω της θητείας του στον ΠΑΟΚ, να το πω έτσι, αλλά εντάξει, αυτά είναι... Είναι επαγγελματίες οι παίκτες και επειδή ο Θαντ καλώς ή κακώς είχε ένα ρόλο πάτερ φαμίλια, να το πω, σχετικά με τους Αμερικάνους της Κίμης λόγω της εμβληματικής παρουσίας του μέσα και έξω από το παρκέ, με αποτέλεσμα όλοι να τον εμπιστεύονται, οι συμπαίκτες του φέτος στην Κίμη, και να τον συμβουλεύονται για τις επόμενες κινήσεις τους. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ο Θαντ κατήφθηνε, να πω, συμβούλευσε, να πω τον Μάικλ να έρθει στον Άρη, γνωρίζοντας καταρχήν και πόσο ωραία πόλη είναι η Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα τη δυναμική ενός τέτοιου κλαμπ, μιας διοργάνωσης όπως το Champions League, που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα καταφέρει ο Άρης να αποκριθεί, και πόσο αυτό μπορεί να βοηθήσει τον Κάι στην καριέρα του, στη συνέχεια της καριέρας του. Φυσικά. Νομίζω ότι η παρουσία του Άρη στο Basketball Champions League, παρά το γεγονός ότι ξεκινάει την πορεία του το φετινό ευρωπαϊκό του ταξίδι από την προκριματική φάση, νομίζω ότι έπαιξε σημαίνοντα ρόλο στην όλη διαπραγμάτευση. Έτσι, δηλαδή, σε διαφορετική περίπτωση θα λειτουργούσε ανασταλτικά η μη συμμετοχή της ομάδας στην Ευρώπη. Εντάξει, σίγουρα ο Άρης είναι ένα πολύ μεγάλο μέγεθος από μόνος του. Δεν περιμένει κανείς να χαρακτηρίσει τέτοιο, βλέποντας, μάλλον κρίνοντας από το αν θα παίξει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ή όχι. Αλλά σαφώς οποιοδήποτε Αμερικάνος θέλει να παίζει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θέλει να πάρει αυτή την προβολή, και σίγουρα ένας από τους λόγους που ο Κάι επέλεξε τον Άρη ήταν και αυτό, το γεγονός ότι θα έχει δυνατότητα να αγωνιστεί και στη διεθνή σκηνή. Τον έχουμε δει, τον Μάικ Κάιζερ, από την πορεία του στην Κίμη την φετινή σεζόν. Είναι ένα παιδί πολύ αθλητικό, το οποίο θα προσδώσει αθλητικότητα και ταχύτητα κυρίως στην front line του Άρη. Μάλιστα, στην Αμερική, όταν αγωνιζόταν στο κολέγιο, είχε και το προσωνύμιο Mr. Stop για την έφεση που έχει στα μπλοκ και γενικότερα την ικανότητα που έχει στο παιχνίδι πάνω από την Στεφάνη. Τι μπορούμε να περιμένουμε από τον Μάικ Κάιζερ τη φετινή σεζόν? Εντάξει, θεωρώ ότι μπορούμε να περιμένουμε πολύ περισσότερα από αυτά που είδαμε με τη φάνελα της Κίμης. Και ο ίδιος μέσα στην πορεία της χρονιάς, της σεζόν της περασμένης, βελτιώθηκε πάρα πολύ, δυνάμωσε πάρα πολύ, δούλεψε πραγματικά σε απίστευτα επαγγελματικά πλαίσια, και αυτό θα ήθελα να το σημειώσω, ότι ο τρόπος δουλειάς και του τεχνικού επιτελείου της Κίμης, αλλά και των γυμναστών, των προπονητών, γενικά του περιβάλλοντος της Κίμης, βοήθησε πάρα πολύ και τον συγκεκριμένο αθλητή, όπως και πολλούς άλλους, στο να αναδειχθούν και να μην έχουν καμία σχέση συγκριτικά με το πώς ήρθανε σε σχέση με το πώς φύγανε από την... με το πώς τελειώσανε τη σεζόν. Ο Κάι, τελειώνοντας, έδειξε ότι είναι ένας παίκτης, αν κανείς παρακολούθησε ειδικά τα τελευταία παιχνίδια της κανονικής περίοδου και τα σειρά των play-off με τον Ολυμπιακό, την δυνατότητα να παίξει και στο 4. Ακριβώς. Δίπλα στον Μαγί. Γιατί είναι ένα παιδί που, παρόλο που είναι αρκετά ψηλός, έχει πολύ καλό mid-range shoot. Πολύ εύστοχος από τις ελεύθερες βολές, πολύ σημαντικό για ψηλούς παίκτες που όσο τον γνωρίζουμε ότι κερδίζουν πολλά φάουλ σε κάθε παιχνίδι. Έχει την ικανότητα να αμυντικά, να πραγματικά να κρίνει παιχνίδια, θεωρώ, όπως και το έκανε και φέτος, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να το κάνει και πολύ περισσότερο
και με τη φάνελα του Άρη, λόγω της ικανότητάς να παίξει πάνω από το στεφάνι, όπως είπες, να αλλοιώσει σουτ, προσπάθειες, γενικά να ακολουθήσει περιφερειακούς παίκτες, αλλάζοντας, όπως συνηθίζεται να κάνουν πολλοί προπονητές, ειδικά στα τέλη των αγώνων, στα τελευταίες κατοχές, αλλάζοντας τα screen. Και φυσικά να τελειώσει φάσεις με την αθλητικότητά του και γενικά με την ικανότητά του γύρω από το καλάθι. Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να είναι, αν είναι γερός φυσικά και όλα πάνε κατευχήν, να είναι πρώτος μπλοκέρ, πρώτος rebounder σε όλο το πρωτάθλημα και γιατί όχι και πολύ ψηλά και στη λίστα των scorer. Φυσικά από την δημιουργία των περιφερειακών του Άρη περισσότερο. Αυτό είναι κάτι που θα κρυφθεί περισσότερο από εκεί. Με αφορμή αυτό που είπες, Άλεξ, όσον αφορά το τελείωμα των φάσεων και γενικότερα την ικανότητά του στο παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη, αλλά και τις υπόλοιπες πτυχές του παιχνιδιού του. Εχθές που έκανα μία έρευνα στο διαδίκτυο, προσπαθώντας να βρω έτσι κάποιες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Αμερική, βρήκα ένα άρθρο ενός Αμερικάνου αναλυτή, ο οποίος παρακολουθούσε εκ του σύνεγγυς το Summer League του 2015 και ασχολούνταν με τους Toronto Raptors, τότε που η ομάδα του Καναδά είχε δώσει την ευκαιρία στον Mike Kaiser έτσι, να δοκιμάσει την τύχη του στην κορυφαία λίγα του πλανήτη. Και σημείωνε χαρακτηριστικά ότι αυτό το οποίο είχε εντυπωσιάσει τόσο τον ίδιο τον αναλυτή αλλά και τους ανθρώπους του Τορόντο ήταν τα πολύ μακριά άκρα που είχε ο αθλητής, το άνοιγμα χεριών δηλαδή, το wingspan που λέμε στο μπάσκετ και η ικανότητά του να τελειώνει τις φάσεις κοντά στο καλάθι. Δηλαδή ένας φίνισερ ικανότατος, ο οποίος με την κατάλληλη αξιοποίηση από τους συμπαίκτες του μπορεί πραγματικά να δώσει πάρα πολλές λύσεις και στο επιθετικό κομμάτι. Σίγουρα τα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ο Κάι. Εντάξει, αυτά είδαν οι προπονητές του Άρη προφανώς. Θεωρώ ότι ένας παίκτης με αυτά τα χαρακτηριστικά έκανε μπάμ ότι έλειπε από το περσινό ρόστερ του Άρη. Ακριβώς. Με τον τρόπο τον οποίο είτε χτίστηκε είτε διαμορφώθηκε στην πορεία. Δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της σεζόν ένας παίκτης με ικανότητα τέτοια. Ακόμα και ο Μπένσον στην αρχή της σεζόν ήταν παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά, πολύ περισσότερο. Σωστά. Ο Μάρας στην πορεία. Και θεωρώ ότι αυτό σε συνδυασμό με την παρουσία των φιλάθλων του Άρη σε ένα γεμάτο παλέ μπορεί να δημιουργήσει μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Αυτός ο συνδυασμός της ικανότητας του Κάι να προσφέρει πολλές θεαματικές φάσεις, είτε καρφώνοντας είτε κόβοντας, θεωρώ ότι έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα να γίνει ένας από τους αγαπημένους παίκτες του κοινού του Άρη. Ήδη παρακολουθώντας λίγο και τους λογαριασμούς του στα social media, βλέπουμε ότι μπαίνει σιγά σιγά στο κλίμα. Σήμερα έκανε μία ανάρτηση πάτοντας μία φωτογραφία από την κερκίδα του Άρη, προφανώς από κάποιο παιδί. Θα ήταν η εικόνα της συγκεκριμένης ατμόσφαιρας. Οπότε και ο ίδιος πιστεύω ότι ανυπομονεί να ζήσει έτσι αυτή την ατμόσφαιρα του κατάμεστου παλέ, να πάρει την όθηση που μεταδίδει ο κόσμος του Άρη κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού και να μπορέσει να προσφέρει πολύ καλά στοιχεία στην ομάδα. Γενικότερα, Άλεξ, τι χαρακτήρας είναι εσύ που τον ξέρεις καλύτερα, έτσι, είσαι πιο κοντά του, τι παιδί είναι, ας πούμε, πώς συμπεριφέρεται γενικότερα, τι χαρακτηριστικά έχει? Εντάξει, είναι ένα πολύ καλό παιδί, πιστεύω. Λίγο όλη αυτή η εικόνα, εντάξει, με τους έγχρωμους παίκτες, λίγο με τα τατουάζ, καμιά φορά δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις, αλλά είναι πραγματικά πολύ ήρεμο παιδί. Πολύ καλοσυνάτο, ευγενέστατο, με τρόπους. Αυτό έχει την ευκαιρία να διαπιστώσει και ο coach και οι συνεργάτες του, μιλώντας του σε όλη αυτή την προσπάθεια προσέγγισης. Και θεωρώ δεδομένο ότι αν ο Άρης δεν έπαιρνε καλές πληροφορίες σε αυτό το κομμάτι, όσο καλός και χρήσιμος και αν θεωρούνταν μέσα στις γραμμές, δεν θα προχωρούσε σε πρόταση συνεργασίας.
Σωστό είναι αυτό. Εντάξει, γιατί η αλήθεια είναι πως ο συνδυασμός καλών αγωνιστικών χαρακτηριστικών με τον καλό χαρακτήρα είναι πάντα ένα κράμα το οποίο βοηθάει και τις ομάδες να ανταπεξέρχονται και στις δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της σεζόν και γενικότερα διατηρεί και έτσι ένα όμορφο κλίμα στα ποδητήρια. Θα ήθελα τη γνώμη σου τώρα, Αλέξη, εσύ που παρακολουθείς έτσι από πιο εκ των έσω τα πράγματα. Δίπλα στον Μάικ Κάιζερ, θεωρείς ότι ο Άρης θα έπρεπε να πάρει ένα ψηλό περίπου με τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή ένα αθλητικό παιδί το οποίο θα μπορεί να προσφέρει τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, ή θεωρείς ότι δίπλα του θα τέριαζε καλύτερα ένας ψηλός έτσι πιο ογκώδης, με περισσότερες ικανότητες μέσα στο καλάθι, με πλάτη, όπως ήταν δηλαδή πέρσι κάτι παρόμοιο με το Μαγκή? Εντάξει, αυτά είναι θέματα κυρίως του τεχνικού team. Θεωρώ δεδομένο ότι έτσι βλέποντας πώς διαμορφώνεται το ρόστερ του Άρη και έχοντας την ευκαιρία να συζητήσω με τους ανθρώπους του, ότι γενικά ο Άρης θα προσπαθήσει να παίξει ένα γρήγορο θεαματικό μπάσκετ. Αυτό σίγουρα δεν είναι δύσκολο μάλλον να συνδυαστεί με την παρουσία έτσι παικτών ογκώδιων ψηλών και με βαριά χαρακτηριστικά. Αλλά σίγουρα θα χρειαστεί κάποιος τέτοιος παίκτης. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος τέτοιος στο ρόστερ του Άρη, είτε Έλληνας είτε ξένος. Βέβαια υπάρχει και ο περιορισμός των μεταγραφών, τον οποίο οφείλουμε να σημειώσουμε και να βάλουμε στη συζήτηση, οπότε δεν είναι πάντα εύκολο να γνωρίζεις πού θα σε οδηγήσει η αγορά και τι ακριβώς παίκτη ή με ποια χαρακτηριστικά θα μπορέσει ο Άρης να προσελκύσει. Σίγουρα ο Μάικλ δεν είναι το κλασικό πεντάρι. Σίγουρα ένα παιδί που θα χρειαστεί να παίξει χρόνο και στο 4, και με αυτό το σκεπτικό έχει αποκτηθεί εξ όσων γνωρίζω από τις συζητήσεις μας με το προπονητικό team. Σαφώς και θα χρησιμοποιηθεί πολύ στη θέση 5, αλλά συνδυαστικά και με κάποιον πιο βαρύ ψηλό, πιο δυνατό, θα αγωνιστεί και στη θέση 4. Ναι, αυτό είναι που βγαίνει και από την πλευρά της ομάδας, δηλαδή προορίζεται να καλύψει τόσο την θέση 5 σε μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά και να δώσει και τις βοήθειες στην θέση 4. Μπορούμε να πούμε, Άλεξ, υπάρχει κάποια ενημέρωση για το πότε αναμένεται στη Θεσσαλονίκη? Βέβαια αυτό θα καθοριστεί βέβαια και από το πότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Ακριβώς. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ακόμα. Φαντάζομαι ότι θα είναι νωρίτερα από ότι συνήθως λόγω των υποχρεώσεων στους προκριματικούς, αλλά κάποια επίσημη ενημέρωση ακόμα και εμείς δεν έχουμε. Φαντάζομαι ότι όλοι μαζί θα αποκτήσουμε σύντομα γνώση. Μάλιστα. Αλέξη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία και τον χρόνο που μας διέθεσες, και περιμένουμε να δούμε και τα όσα θα μπορέσει να παρουσιάσει η ομάδα μαζί και με τον Μάικ Κάιζερ μέσα στο παρκέ εν ώψη της νέας σεζόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Αλέξη. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.